Εάν έκανα δήλωση αποκήρυξης, θα αθωωνόμουν, κατά πάσα πιθανότητα, με τα μεγάλων τιμών. Αλλά η ζωή μου συνδέεται με το κουκουέ και τη δράση του. Δεκάδες φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημα να ζω προδίδοντας τις πεποιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω παραμένοντας πιστός αυτές. Πάντοτε προτίμησα το δεύτερο δρόμο και σήμερα τον ξαναδιαλέγω. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο Νίκος Μπελογιάννης στάθηκε ηρωικά απέναντι στους στρατοδίκες του, εμπνέοντας μέχρι και σήμερα όλες τις γενιές κομμουνιστών και κομμουνιστριών, μελών της ΚΝΕ, φίλων του κόμματος και άλλων λαϊκών ανθρώπων. Ήταν ήρωας γιατί έκανε το καθήκον του, ήταν συνειδητή η απόφασή του για να πεθάνει, είχε αρκετό χρόνο να κάνει πίσω και να σκεφτεί όποια υπαρξιακά διλήμματα. Στεκόμαστε σήμερα εδώ, τιμώντας τον άνθρωπο με το γαρίφαλο, που στο χαμόγελό του αποτυπώθηκε η επαναστατική κομμουνιστική αισιοδοξία, απέναντι ακόμα και στον προσωπικό θάνατο. Στάθηκε ήρεμος, μαζί με τους συντρόφους του απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα που τους πήρε τη ζωή, σε αυτόν εδώ τον τόπο, τη νύχτα της 30ης Μαρτίου, μέρα Κυριακή, που ούτε οι Ναζί δεν εκτελούσαν. Το έγκλημα της κεντρώας κατά τα άλλα κυβέρνησης Πλαστήρα, του Παλατιού, της αστικής τάξης και των Αμερικάνων, των Βρετανών συμμάχων τους, είχε ολοκληρωθεί. Ο Νίκος Μπελογιάννης, μαζί με τους συντρόφους μας, Ηλία Αργυριάδη, Δημήτρη Μπάτση, Νίκο Καλούμενο, μπορεί να πέρασαν στην αιωνιότητα και να πήραν τη θέση τους δίπλα στους χιλιάδες αγωνιστές και στις χιλιάδες αγωνίστριες, στους κομμουνιστές και στις κομμουνίστριες, δίπλα στους δικούς μας Χριστούς, τους δικούς μας Άγιους, όπως έλεγε ο Ρίτσο στο καπνισμένο τσουκάλι. Η θυσία τους όμως παραμένει μέχρι σήμερα σπορά, έμπνευση, για να βαδίζουμε οι επόμενες γενιές, οι χιλιάδες ακόμα που θα ακολουθήσουν, στο δύσκολο και όμορφο δρόμο που περπάτησαν, για την υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαού μας. Έλεγε πάλι ο ίδιος στο στρατοδικείο. Εμείς πιστεύουμε στην πιο σωστή θεωρία που διανοήθηκαν τα πιο προοδευτικά μυαλά της ανθρωπότητας. Και η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας, είναι να γίνει η θεωρία αυτή πραγματικότητα για την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν κινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά της και ακριβώς αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέρες, χωρίς πείνα και πόλεμο. Γι' αυτό το σκοπό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Ο Νίκος Μπελογιάννης μετέτρεπε την απολογία του στην κατασκευασμένη δίκη που στήσε το αστικό κράτος σε δρυμή κατηγορό, σε διακήρυξη υπεράσπισης του κόμματος. Αυτά τα λόγια δεν κατάφεραν να τα σβήσουν οι σφαίρες που τον δολοφόνησαν. Γιατί σε αυτά και η φλόγα του κομμουνιστικού μανιφέστου, η πυρκαγιά του Μεγάλου Οκτώβρη του 17, χτυπάει η καρδιά όλων των μεγάλων λαϊκών ανατάσεων, των ταξικών συγκρούσεων, των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων, των νικών και των προσωρινών ητών που γνώρισε και θα γνωρίσει η εργατική τάξη στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Γιατί σε αυτά τα λόγια συμπυκνώνεται η υπόθεση του κόμματος και της εργατικής τάξης. Αυτή δεν μπορεί να στηθεί σε κανένα εκτελεστικό απόσπασμα. Η αστική τάξη, το κράτος και οι υπεριαλιστές συμμαχοί της το ξέρουν. Γιατί ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός παραμένει η πιο μεγάλη και πανανθρώπινη υπόθεση, η μόνη επίκαιρη και αναγκαία απάντηση στον 21ο αιώνα, απέναντι στη σαπίλα και στα αδιέξοδα του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων. Από αυτή την πεποίθηση πηγάζει ο ηρωισμός που έδειξε ο Νίκος Μπελογιάννης και οι χιλιάδες άλλοι ανώνυμοι αγωνιστές και αγωνίστριες που γέννησε το κουκουέ και το κομμουνιστικό κίνημα. Άλλωστε, δεν θα υπήρχε ο ένας Μπελογιάννης αν δεν υπήρχαν οι χιλιάδες πολλοί και πολλές που έταξαν τον εαυτό τους, μπήκαν στην πάλη για την υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Νίκος Μπελογιάννης ήρθε στην Ελλάδα ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με καθήκον που του ανέθεσε η 7η Ολομέλεια την ανασυγκρότηση των παράνομων κομματικών οργανώσεων. Ήρθε για να συμβάλλει στην υλοποίηση του κρισιμότερου παράγοντα για την ανάπτυξη της εργατικής λαϊκής πάλης. Το δυνάμωμα του κόμματος με τον εύστοχο συνδυασμό της νόμιμης και της παράνομης δουλειάς, το χτίσιμο γερών και πλατιών δεσμών με το λαό, την οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων
του υπεριαλισμού. Με τη δίκη και την εκτέλεση του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, η αστική τάξη, το κράτος, ήθελαν να στείλουν μήνυμα αδιαλαξίας απέναντι στην ύπαρξη και δράση του κόμματος, στην ανάγκη να δυναμώνει και να δρά πρωτοπόρα και επαναστατικά σε οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και σε συνθήκες παρανομίας και άγριας καταστολής. Και μάλιστα, λίγα χρόνια μετά, από τη μεγάλη ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας του 40, που κόντεψε να τους στερήσει την εξουσία. Στην ουσία, η αποστολή του Μπελογιάννη εμπόδιζε και τις στοχεύσεις αστών και οπορτουνιστών για ένα κουκουέ ενσωματωμένο, συμβιβασμένο στο σύστημα ή στη διάλυση και διάχυσή του μέσα στην ΕΔΑ. Πολύτιμες υπηρεσίες σε αυτές τις στοχεύσεις προσέφερε πάντα και απλόχερα ο οπορτουνισμός. Οι οπορτουνιστές που ακόμα και σήμερα ισχυρίζονται ότι το κόμμα δεν έπρεπε να στείλει τον Μπελογιάννη στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα αμφισβητούν ότι δεν έπρεπε να δυναμώσει η δράση των παράνομων κομματικών οργανώσεων. Αμφισβητούν το ρόλο και το χαρακτήρα του κόμματος ως επαναστατικής πρωτοπορίας της πάλης της εργατικής τάξης. Εκείνα τα χρόνια μιλούσαν για σεχταρισμό, ότι προκαλεί αχρίαστους κινδύνους όσον αφορά τη δράση των παράνομων κομματικών οργανώσεων. Οι ίδιοι μάλιστα αρνήθηκαν την απόφαση του πολιτικού γραφείου να ενταχθεί ο Μπελογιάννης στους συνδυασμούς της ΕΔΑ, γεγονός που θα σήμανε την εκλογή του ως βουλευτής και σίγουρα πρόσθετα εμπόδια στο αστικό κράτος να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Άλλωστε, το κουκουέ διαχρονικά βρίσκεται στο στόχαστρο της αστικής τάξης και του οπορτουνισμού. Σε κάθε ιστορική φάση, με διαφορετική αναλογία, αξιοποιούν και την καταστολή και την προσπάθεια για ενσωμάτωση, για να αντιμετωπίζουν το κόμμα, την επαναστατική του στρατηγική, την πρωτοπόρα δράση του μέσα στο λαό και την νεολαία. Και αυτά σε συνδυασμό με τη διαστρέβλωση, τον αντικομουνισμό, τον αντισοβιετισμό, την ταύτιση κομμουνισμού-ναζισμού που είναι επίσημη πολιτική ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κουκουεδολογία, την καλλιέργεια ητοπάθειας, ότι οι αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΔΟΥΣΟΥ έδωσαν τη ζωή τους για ένα πουκάμισο αδιανό και πολλά άλλα. Αυτά τα 72 χρόνια που μεσολάβησαν, πολλοί προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τον Μπελογιάννη και άλλες ηρωικές μορφές που γέννησε το κόμμα μας, όπως τον Βελουχιώτη ή τον κόκκινο δάσκαλο τον Νίκο Πλουμπίδη, αποστηρωμένους από την ουσία της δράσης τους, της προσφοράς και της θυσίας τους. Ότι έζησαν, αγωνίστηκαν και έπεσαν ως μέλη του κουκουέ στην πρώτη γραμμή της πάλης για μια καλύτερη κοινωνία. Έτσι, όπως τους παρουσιάζουν, για να στέκονται σήμερα ακίνδυνοι σαν αγιογραφίες. Η επιδίωξη αυτή, που συνδυάζεται και με τη διαστρέβλωση και με τη συκοφαντία, δεν αφορά απλά την ιστοριογραφική καταγραφή. Έχει το βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον. Αυτό που επιδιώκει ο αντίπαλος είναι να βάλει εμπόδια στην έμπνευση, στην ένταξη περισσότερων στην επαναστατική πάλη με το κουκουέ, στη στράτευση αυτών που σήμερα αμφισβητούν την κυρίαρχη πολιτική, στην πάλη για την ανατροπή, στην πάλη για την εργατική εξουσία. Γιατί η αστική τάξη, τα κόμματα και οι μηχανισμοί της ξέρουν ότι ο πραγματικός στρατηγικός τους αντίπαλος ήταν και παραμένει το κουκουέ. Το κόμμα μας βεβαίως εκτιμά συλλογικά την ιστορική του πείρα. Την καταγράφει στα δοκίμια ιστορίας που αποτελούν σημαντικό εφόδιο για κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστρια. Μακριά από κάθε εξοραϊσμό ή μηδενισμό, απαντάμε μαχητικά στην προσπάθεια διαστρέβλωσης και συκοφαντίας. Διδασκόμαστε από την εκατοστάχρονη και πείρα του κόμματος τα θετικά και βεβαίως και τα λάθη, επικεντρώνοντας τα ζητήματα της στρατηγικής, των παραγόντων που τα καθόρισαν και στην πλούσια όμως πείρα σε περιεχόμενο και μορφές πρωτοπόρα δράση του κόμματος σε όλες τις συνθήκες. Γιατί είναι και το δικό μας βλέμμα στραμμένο στο παρόν και στο μέλλον, στην ανάπτυξη της πάλης σήμερα για να νικήσει η υπόθεση της εργατικής τάξης. Άλλωστε, ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κόμμα και σήμερα στην ανάπτυξη της πάλης, στην ανάπτυξη της πραγματικής αντιπολίτευσης, αυτής των αγώνων του λαού απέναντι στην κυβέρνηση, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που βάζει εμπόδια και κρατά τη φλόγα της επαναστατικής ανατροπής αναμένη. Γιατί το κουκουέ είναι που σηκώνει σήμερα πάνω του την ιδεολογική πολιτική αναμέτρηση με την κυβέρνηση, το κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα στη συνενετική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Γιατί είναι οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες που μπαίνουν μπροστά παντού στην οργάνωση των εργατικών λαϊκών αγώνων, διαμορφώνοντας μέτωπα και εστίες αντίστασης ενάντια στο κεφάλαιο και την κυβέρνηση. Με αυτή τη δράση φτάσαμε σήμερα
να αποτελεί μυριόστομη απέτηση του λαού και της νεολαίας, που εκφράστηκε και στη συγκλονιστική απεργία στις 28 Φλεβάρι, να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να αναδειχθούν οι πραγματικές πολιτικές και ποινικές ευθύνες που βρίσκονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κυβερνήσεις και στους υπουργούς και στις εταιρείες και τα στελέχη τους, που αφορούν την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, την ιδιωτικοποίηση και στη λειτουργία των τρένων, με κριτήριο το κέρδος της εταιρείας, των εργολάβων και όχι τις σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές για το λαό. Η δράση του κόμματος είναι που σήμερα σπάει την ομερτά που έχουν επιβάλει κυβέρνηση, αστικά κόμματα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Εμπλοκή που κλιμακώθηκε με την αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, με σκοπό, όπως λένε οι ίδιοι, την προστασία των εθνικών συμφερόντων, βλέπε των συμφερόντων των ομίλων που πλήττονται από το κλείσιμο της διόρυγας του Σουέζ, για να μην κινδυνεύσει ο άλλος εθνικός στόχος, βλέπε στόχος της αστικής τάξης, της αναβάθμισης της Ελλάδας ως διαμετακομιστικό κόμβο και να υπερασπιστούμε, όπως λένε, τα συμφέροντα της μεγάλης οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ περισσότερο λάδι στη φωτιά ρίχνουν οι προτάσεις του Πρωθυπουργού για ευρωομόλογο που θα το πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης, για να αναβαθμιστεί η πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολεμική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Για τα κέρδη των ομίλων παίζουν κορώνα γράμματα τις ζωές του λαού, της νεολαίας, των στελεχών, των ενόπλων δυνάμεων. Με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών αναπτύχθηκαν οι πιο μαζικοί αγροτικοί αγώνες των τελευταίων χρόνων, που έβαλαν στο επίκεντρο την κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική που ψήφισαν όλοι μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο και την υλοποίησαν πιστά ως κυβερνήσεις, που πνίγει την αγροτιά στα χρέη και την βυθίζει στη φτώχεια στο χωράφι, ενώ καταδικάζει το λαό στην ακρίβεια στο ράφι για να κονομάνε οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι. Με μπροστάριδες τα μέλη της ΚΝΕ αναπτύχθηκαν μαζικότατες φοιτητικές κινητοποιήσεις. Τέτοιες δεν είχαμε να δούμε πολλά χρόνια, ενάντια στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αγώνας που έβαλε μπροστά την ανάγκη για σύγχρονες δημόσια και δωρεάν σπουδές, ενάντια στη στρατηγική επιλογή και πολιτική της εμπορευματοποίησης της παιδείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Η ακούραστη δράση των κομμουνιστών και των κομμουνιστριών μέσα στους χώρους δουλειάς και στα συνδικάτα διαμόρφωσε το μεγάλο απεργιακό ποτάμι της 28 Φλεβάρι και άλλες εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σε χώρους δουλειάς και κλάδους που φέρνουν αποτελέσματα. Σε κόντρα με την εργοδοσία και το κεφάλαιο, την κυβέρνηση που επικαλείται παντού και πάντα τις αντοχές της οικονομίας όταν αφορά τις ζωές μας, αλλά δίνει απλόχερα για τις business των ομίλων. Σε αντιπαράθεση με τον υπονομευτικό ρόλο της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, των συνδικαλιστικών ηγεσιών, των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, που βάλανε και βάζουν κάθε λογής εμπόδια στην ανάπτυξη του αγώνα της εργατικής τάξης. Μέσα από αυτή την πρωτοπόρα δράση, μόλις λίγες μέρες πριν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ κέρδισαν μια ανάσα την ανανέωση των συμβάσεών τους για 40 μέρες, με το δίκαιο αγώνα που δίνουν να συνεχίζεται. Οι εργάτες στη ζώνη κατέκτησαν νέα συλλογική σύμβαση. Το ίδιο οικοδόμη, οι μεταλλεργάτες εργοστάσια μετάλλου, οι εργάτες σε επιχειρήσεις τροφίμων και αλλού. Από αυτή τη δράση ξεπήδησαν οι μαζικοί αγώνες Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων στην τελεπερφόρμανς και σε άλλα τηλεφωνικά κέντρα για καλύτερους μισθούς και όρους δουλειάς. Αναπτύσσονται αγώνες των υγειονομικών που τσαλακώνουν το κυβερνητικό αφήγημα για το νόμιμο φακελάκι στα απογευματινά χειρουργία και βάζουν μπροστά την ανάγκη του λαού σε δημόσια και δωρεάν υγεία. Ή των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση κατηγοριοποίηση των σχολείων. Γιατί? Γιατί κριτήριο της δράσης του ΚΚΕ δεν ήταν και δεν είναι ποτέ τα κελεύσματα για τις αντοχές της οικονομίας που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, ο ρεαλισμός της υποταγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα, την ώρα μάλιστα που τα κέρδη των ομίλων σπάνε ρεκόρ, ενώ το λαϊκό εισόδημα εξαϊλώνεται από την ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια και τους παγωμένους μισθούς. Κριτήριο της δράσης μας ήταν και παραμένουν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, που σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις της παραγωγής, της επιστήμης και της τεχνολογίας για να καλυφθούν, ενώ την ίδια ώρα συνθλίβονται για τα κέρδη του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης
που μέσα από τη δράση του κόμματος και των κομμουνιστών και των κομμουνιστριών αναπτύσσεται, μπορεί και πρέπει να δυναμώσει το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εντείνουμε τη δράση μας μέσα στους αγώνες και μπροστά στην πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 17 Απρίλη, αλλά και την Πρωτομαγιά, για να δουλέψουμε πλατιά μέσα στα συνδικάτα, στους συλλόγους, στα σωματεία, τους μαζικούς φορείς του κινήματος, για να δυναμώσει η συζήτηση, η οργάνωση, η συμμετοχή, εκεί που τελικά όλα κρίνονται, εκεί που φαίνεται καθαρά ποιος πάει με ποιον, εκεί που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν οι συνειδήσεις, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να δει έμπρακτα ότι η σημερινή ή όποια άλλη αστική κυβέρνηση, η εργοδοσία, κάθε άλλο παρά άτρωτες είναι. Εκεί μπορεί να δει ποιες δυνάμεις με τη θέση και τη δράση τους συμβάλλουν στην αντεπίθεση των εργαζομένων και ποιες είναι αυτές που βάζουν εμπόδια και τρικλοποδιές. Μέσα στο κίνημα υπάρχει χώρος για κοινή δράση με κάθε τίμιο εργαζόμενο και εργαζόμενη, κάθε συνδικαλιστή και συνδικαλίστρια που δεν έχει ξεπουληθεί στην εργοδοσία ή τις κυβερνήσεις. Και αυτοί είναι πολλοί, ανεξάρτητα από το τι πολιτικές επιλογές έκαναν μέχρι χτες. Τους απλώνουμε το χέρι να πάρουν θέση δίπλα μας στη μάχη. Εκεί χτίζονται οι βάσεις για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και την πολιτική μάχη για τις ευρωεκλογές τη δίνουμε με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Με εμβάνθηση της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Με δυνάμωμα του ρεύματος αμφισβήτησης και εναντίωσης στις συμπεριαλιστικές ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γιατί και στο τέλος αυτής της μάχης πρέπει να αναδειχθεί πολύ πιο ισχυρό συνολικά το ρεύμα αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής, της κυβέρνησης και της συνένεσης που τους προσφέρουν απλόχερα τα άλλα κόμματα. Στο στόχαστρο πρέπει να μπει αποφασιστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η φυλακή των λαών που υπάρχει για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των ομίλων, τσακίζοντας κάθε λαϊκό δικαίωμα με τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της σε όλους τους τομείς. Πλέον άλλωστε, στο λαό μας υπάρχει μεγάλη πείρα για το ρόλο και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τι να πρωτοαναφερθούμε? Στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, που φάνηκε καθαρά η γύμνια της πολιτικής των ιδιωτικοποιημένων συστημάτων υγείας και τα κούφια λόγια της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι δήθεν για την αλληλεγγύη όταν τα κράτη-μέλη έπαιζαν ξύλο για την προμήθεια εμβολίων και μασκών. Στην ενεργειακή πολιτική της πράσινης μετάβασης, που μπουκώνει με χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και κέρδη τους ενεργειακούς ομίλους και βυθίζει τους λαούς σε ενεργειακή φτώχεια. Στην επικίνδυνη συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη στήριξη του αντιδραστικού καθεστώτος του Ζελένσκι, με χρήμα, όπλα, εκπαίδευση, μέχρι και αποστολή στρατευμάτων όπως έριξε ο Μακρόν. Ή στην εμπλοκή για τα συμφέροντα με τον ομίλων σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όπως η αποστολή ασπίδες που συμμετέχει και η ελληνική φρεγάτα. Στην πολεμική προετοιμασία ενός γενικευμένου πολέμου, όπως συζητήθηκε στην τελευταία σύνοδος κορυφής. Στη στήριξη της γενοκτονίας του λαού της Γάζας και της Παλαιστίνης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Στην πολιτική της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις που καταδικάζει τους εργαζόμενους σε ζωή λάστιχο για τα κέρδη των ομίλων. Και άλλα πολλά. Γιατί πίσω από κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός και η νεολαία βρίσκεται ακριβώς αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την προωθούν ενεργητικά όλες οι κυβερνήσεις, είτε νεοφιλελεύθερες, είτε σοσιαλδημοκρατικές. Και γι' αυτό στη χώρα μας τη στηρίζουν και την προωθούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Άλλωστε, τα ποσοστά σύμπλευσής τους στο Ευρωκοινοβούλιο εκτοξεύονται. 85% ο ΣΥΡΙΖΑ, 95% το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα καταραίει και το παραμύθι που έχει γίνει της μόδας από την κυβέρνηση ότι τα προβλήματα είναι εισαγόμενα, φέρνοντας ως παράδειγμα την κατάσταση και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να εξοραίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν μια συνενετική αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία, τελικά συμβάλλοντας στην επέκταση και την κλιμάκωση της επίθεσης στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Εμείς λέμε, υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός της τεράστιας πλειοψηφίας των καταπιεσμένων που παράγουν τον πλούτο, σπάζοντας τα δεσμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε ένωση του κεφαλαίου. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό, αποφασίζοντας να απαλλαγεί από τα δεσμά της εξουσίας του κεφαλαίου και των ενώσεών του. Να ξεφορτωθεί όλους αυτούς που του κάθονται στο σβέρκο, παίρνοντας στα χέρια
τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας. Αυτός είναι και ο δρόμος για να έχουμε κατακτήσεις, να εμποδίσουμε αντιλαϊκές εξελίξεις, να υπάρξουν κάποιες ανάσες ανακούφισης και αισιοδοξίας τώρα. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές είναι η μοναδική επιλογή και σημαντική συμβολή σε αυτή την υπόθεση. Γιατί θα δώσει δύναμη και ελπίδα στο λαό μας. Θα δυναμώσει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική που έγινε διακριτό τις προηγούμενες εκλογές. Θα αποδείξει ότι ο λαός δεν έχει δώσει καμιά λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη για να τσακίζει τα δικαιώματά του, κουνώντας το δάχτυλο του 41%. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα δώσει ανάσα σε όλους όσοι βλέπουν πως ο πολιτικός και οργανωτικός εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, πλέον με πολύ αντιδραστικά χαρακτηριστικά. Αλλά και σε όλους αυτούς που σωστά δεν βλέπουν τη διέξοδο στο ΠΑΣΟΚ, τον άλλο πόλο της σοσιαλδημοκρατίας, που ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από το αμαρτωλό παρελθόν του και παρόν του. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει το καλύτερο στήριγμα της αστικής στρατηγικής, στις πιο κρίσιμες στιγμές, δεν αλλάζει, μόνο χειροτερεύει. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα δώσει όθηση σε κάθε εργατικό λαϊκό αγώνα και διεκδίκηση, στις οποίες πρωτοστατεί το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βαδίζουμε με αισιοδοξία έναν δύσκολο και απαιτητικό δρόμο. Ξέρουμε καλά ότι παρά τον αρνητικό συσχετισμό, το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, ο καπιταλισμός έχει μεγάλες αντιφάσεις και δυσκολίες. Άλλωστε, διανύουμε μια κρίσιμη δεκαετία, όπου ο υπεριαλιστικός ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας με την Κίνα έχει ανάψει για τα καλά. Έχει πάρει χαρακτήρα ένοπλης αναμέτρησης στο έδαφος της Ουκρανίας. Επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, τα σημάδια δείχνουν μια νέα γενικευμένη κρίση στον ορίζοντα. Αυτές οι εξελίξεις αφορούν τη χώρα μας, που είναι βαθιά μπλεγμένη με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων στους ανταγωνισμούς και την πολεμική προετοιμασία. Όπως η αποστολή της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, η πρόταση του Πρωθυπουργού για ευρωομόλογο, η πολύμορφη στήριξη στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ, η μετατροπή της χώρας σε απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, η αξιοποίηση της Σούδας που αναβαθμίζεται της Αλεξανδρούπολης, μετατρέπουν εκ των πραγμάτων τη χώρα και το λαό μας σε στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και με την εμπλοκή μας στον οικονομικό και ενεργειακό πόλεμο, με τη μετατροπή της χώρας μας σε κόβο ενέργειας και εμπορευμάτων για τους ομίλους. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, τις σύνθετες και απαιτητικές, είναι πολύ ουσιαστικό να κρατήσουμε το παράδειγμα του Νίκου Μπελογιάννη στη διαρκή, αταλάντευτη κομμουνιστική δράση σε όλες τις συνθήκες. Για να δυναμώνει η λαϊκή πάλι, να ανασυντάσσεται το κίνημα, να χτίζεται και να δυναμώνει η συμμαχία, να διαμορφώνεται ένα πανελλαδικό κίνημα ρήξης και ανατροπής που θα βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Αυτό σημαίνει αδιάκοπη προσπάθεια παντού, για κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστρια, για να ανοίγουν ρογμές και ρήγματα, να βελτιώνονται συσχετισμοί που έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με την ένταξη στο συλλογικό αγώνα περισσότερων εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων νεολαίας. Σημαίνει προσπάθεια να ανάβουμε φωτιές αντίστασης ενάντια στην εργοδοσία, το κράτος και την πολιτική τους, να δυναμώνει η διεκδίκηση και να αξιοποιούνται όλες οι μορφές πάλι σε αυτή την κατεύθυνση. Σημαίνει αταλάντευτη δράση για την πολιτική συσπήρωση και συμπόρευση περισσότερων με το κόμμα. Ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα και ορατά διαγυμνού οφθαλμού, αλλά και ετοιμότητα ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική για απότομες καμπές, γιατί όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, για όξυνση της ταξικής πάλης και άνοδο της λαϊκής κινητοποίησης, για νέες εξεγέρσεις, συγκρούσεις με το κεφάλαιο, το κράτος και τις κυβερνήσεις του. Όλη η πορεία της ζωής και δράσης του Νίκου Μπελογιάννη φωτίζει υποδειγματικά αυτήν την ακούραστη, ανυποχώρητη δράση. Από την επαναστατική του δράση στη νομική σχολή που του κόστισε την αποβολή του, στην αμαλιάδα να οργανώνει μαχητικούς αγώνες των σαφιδοπαραγωγών, στην παρανομία της μεταξικής δικτατορίας, όπου χρεώθηκε από το κόμμα στην Πάτρα και πρωτοστατούσε στην πάλη του λαού, στη σύλληψή του στον πύργο και παράδοσή του από το καθεστώς, από τις μεταξικές αρχές δηλαδή, στους Ιταλούς κατακτητές, τη δραπέτευσή του το 1943, που συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του κόμματος και του τοπικού ΕΑΜ. Πρωτοπόρος, παντού και πάντα, στην οργάνωση του αγώνα του λαού μας ενάντια στον κατακτητή, στην ανάπτυξη της μαζικής λαϊκής πάλης μέσα από το ΕΑΜ και στη συνέχεια στην πάλη του Δημοκρατικού Στρατού
κατά την τρίχνωνη ταξική αναμέτρηση της χώρας μας. Στο πρόσωπο του Μπελογιάννη αναδείχθηκαν οι πολύπλευρες αρετές του επαναστάτη, του νεολαίου κομμουνιστή μέλους της ΣΟΚΝΕ, του μαχητή της αντίστασης και του δημοκρατικού στρατού, του πολιτικού επίτροπου, του διαφωτιστή, του οργανωτή, του κομμουνιστή διανοούμενου. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες που δρούμε σήμερα σε άλλες βεβαίως συνθήκες, εμπνεόμαστε από αυτά τα παραδείγματα, σαν του Μπελογιάννη. Παραδείγματα αγωνιστών που δίδαξαν με πράξεις τι σημαίνει αφοσίωση στον αγώνα. Έδειξαν πως γίνεσαι πρωτοπόρος στην πράξη. Που βρήκαν τρόπο να συνδυάσουν και την ένοπλη πάλι στο πεδίο με το διάβασμα και τη μελέτη. Συνδύασαν τη ζωή στο κελί με το γράψιμο, με την επεξεργασία ακόμα και σύνθετων ζητημάτων. Τέτοια πρότυπα είναι που έχει να προσφέρει η ηρωική δράση του κόμματός μας και η ιστορία του και βρίσκονται προφανώς στον αντίποδα των σάπιων προτύπων που πλασάρει και πλάσαρε τότε και σήμερα το σύστημα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 72 χρόνια μετά, το χαμόγελο του ανθρώπου με το γαρίφαλο δεν θα σβήσει. Το κρατάμε ζεστό, αυτοί που ακολουθήσαμε, εμείς σήμερα και οι χιλιάδες που θα ακολουθήσουν, βαδίζοντας τα χνάρια του. Το κρατάει ζεστό η πάλη του κόμματος και της ΚΝΕ για την επαναστατική ανατροπή του συστήματος, της βαρβαρότητας, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Μπορούμε να πούμε ότι υποσχόμαστε. Ο κόσμος, στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων, θα γίνει πραγματικότητα.